Τα εγκαίνια της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Νεοχωρίου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα. Πώς ξεκίνησε και πώς υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία αυτή? Τελετή αγιασμού νέας δημιουργικής περίοδου 2023-2024 στο Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Ορεστιάδας. Τι προγραμματίζεται για τη νέα πολιτιστική χρονιά? Νέο γραμματέα εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας μετά την ανεξαρτητοποίηση της Μαρίας Μανάβη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Η δημιουργία της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Νεοχωρίου είναι γεγονός, καθώς χθες πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια που διοργανώθηκαν από την κοινότητα και τον Σύλλογο Δράσεων Άγιος Αθανάσιος. Η ιδέα και η πρωτοβουλία της δημιουργίας αυτής ανήκει στην Ευρύτισσα Φιλιόγκα Βαλιζούδη, η οποία χάρισε στην κοινότητα του χωριού ένα αξιόλογο αριθμό βιβλίων σπουδαίων συγγραφέων, ώστε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αδερφού της Γεωργίου. Και των σων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πραγματοποιήθηκαν εχθές τα εγκαίνια της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Νεοχωρίου που διοργανώθηκαν από την κοινότητα στη συνεργασία με το Σύλλογο Δράσεων Νεοχωρίου Άγιος Αθανάσιος αλλά και τη στήριξη της ΔΚΠΑΟ. Η ιδέα και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης ανήκει στην Ευρύτισσα Φιλιόγκα Βαλιζούδη, η οποία στην προσπάθειά της να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αδερφού της Γεωργίου, αποφάσισε να δωρήσει στην κοινότητα του χωριού έναν αξιόλογο αριθμό βιβλίων σπουδαίων συγγραφέων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, ο Πρόεδρος της ΔΚΠΑΟ Δημήτρης Βαρσαμακίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Βενετίδης. Σας καλωσορίζω και εγώ στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης μας, η δημιουργία της οποίας οφείλεται στη Φιλιόγκα Βαλιζούδη. Αγαπητοί φιλόγκοι, όσες λέξεις και να πω δεν φτάνουν για να δείξουν το μέγεθος των ευχαριστηρίων και των συγχαρητηρίων που αξίζουν. Μας έχεις αποδείξει περίτρανα με πράξεις. Ενώ ζεις με χίλια χιλιόμετρα μακριά από τη γενέτειρά σου, η ψυχή σου και η σκέψη σου είναι εδώ. Μακάρι ο αείμνηστος αδερφός σου που έχει προστιμή του αυτή η δωρεά, να σε βλέπει από ψηλά και να καμαρώνει για σένα. Εμείς είμαστε περίφημοι για σένα και να ξέρεις εσύ και όσοι ζείτε μακριά μας ότι η σκέψη μας είναι πάντα κοντά σας και το βλέπω μας στην είσοδο του χωριού περιμένοντας να δείτε κοντά μας. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς φιλό και σε ευχόμαστε το καλύτερο στη ζωή σου. Σημαντικό να αναφερθώ στο πώς φτάσαμε στη σημερινή εκδήλωση και σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Η πρωτοβουλία λοιπόν ανήκει εξ ολοκλήρου στη συντοπίτησά μας, τη κυρία Φιλιόγκα Βαλιζούδη. Η οποία λοιπόν στην προσπάθειά της να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αδελφού της Γεώργιου Βαλιζούδη, αποφάσισε πριν ένα περίπου χρόνο να δωρήσει στην κοινότητα Νεοχωρίου έναν αξιόλογο αριθμό βιβλίων, σπουδαίων συγγραφέων, παλιάς και σύγχρονης, ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας και ποιήσης από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Έτσι λοιπόν δόθηκε το ένασμα για τη δημιουργία της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Νεοχωρίου. Και φυσικά ο σύλλογός μας, Άγιος Αθανάσιος, ήταν εκεί με μεγάλη χαρά και τιμή ώστε να αναλάβει την οργάνωση και τη λειτουργία της με τη βοήθεια και του καινούργιου φορητού υπολογιστή, δώρο και αυτό από την κυρία Καβαλιζούδη. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόταση και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να είμαι εδώ, γιατί και δέκα βιβλιοθήκε θα μπορούσα να έχω την δυνατότητα να προσφέρω στον Αγόρι, δεν θα μπορούσα να αντισταθμίσω ποτέ το πλούτο που έχει δώσει στη ζωή μου. Οπότε λοιπόν, α πούμε, να μιλήσουμε για αυτή τη μία, η οποία έγινε για την ίδια του αδερφού μου, γιατί για μένα πέρα από το ότι ήταν ένα άνθρωπο που μου άρεσε να τα καταφέρει και δεν το ήθελα να ζουν και το κοινωνικό μου αγώνα. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο αγαπούσα πάρα πολύ το βιβλίο, ήταν ένα γνώστο αναγνώση. Και ήταν το χωριό. Οπότε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη στο χωριό ήταν ο ιδανικό συνδυασμό για να γίνει κάτι το οποίο θα την έχει στην ίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινότητα και τον πρόεδρο που υποδέχτηκαν να μπορώ να πω με ενθουσιασμό αυτή την πρόταση και μπορέσαμε και την υλοποιήσαμε. Ευχαριστώ την ΔΚΠΑΟ και τον Δημήτρη Βαρσαμακίδη που κινητοποίησε και το Δήμο και έγινε όλο αυτό το έργο. Ευχαριστώ το Σύλλογο Δράσεων. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό για μένα να σα παρακολουθώ και να βλέπω τι εκδηλώσει που έχει πει ότι στο Νεοχώρι έχει καταφέρει να έχει δημιουργηθεί μία δομή. Δηλαδή το Νεοχώρι έχει κοινωνική ζωή, έχει έμπνευση κοινωνική πολιτιστική ζωή.
Είναι εξαιρετικό αυτό που σου λέω. Πραγματοποιήθηκε η τελετή αγιασμού της νέας δημιουργικής περίοδου 2023-2024 στο Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Ορεστιάδας. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας από την ίδρυσή του έχει παρουσιάσει αξιόλογο έργο και συνεχίζει με περισσότερες δράσεις. Εις εμπείς τη λαμβάνωση την ευλογία σου άγραντε σώσο Κύριε το λόγο σου και ευλογήσω την κληρονομία σου δίκας τη βάση μέση κατένα διοδορούμενο και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου φωνήτε. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκίνησε η ηλικιακή χρονιά για το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδος, καθώς εχθές πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στην αίθουσα εκδηλώσεων και διδασκαλίας του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλωσόρισε τα παλιά αλλά και τα νέα μέλη με την ευχή για μια καλή και δημιουργική χρονιά. Το παρόν στην τελετή του αγιασμού έδωσε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης αλλά και υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι φίλοι και μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος Ορεστιάδος, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι μου έκανε την τιμή σήμερα να με προσκαλέσει και να είμαι εδώ κοντά σας επί την ενάρξη της νέας περιόδου και των νέων δραστηριοτήτων του δραστηρίου Συλλόγου των Λυκείου Ελληνίδων. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι είμαι μαζί σας με πρόσωπα προσφυλή και πολύ αγαπητά και με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου αλλά και την εκτίμησή μου στο έργο το οποίο επιτελεί το Λύκειο Ελληνίδων εδώ και δεκάδες χρόνια στον τόπο μας και ιδιαίτερα το παράρτημα, το δραστήριο παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων εδώ στην Ορεστιάδα. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο, που αφορά βεβαίως τον πολιτισμό και όλα τα συναφή. Και ασφαλώς επειδή η Εκκλησία είναι πολιτισμός, έχουμε αυτήν την μεγάλη ευλογία να μπορούμε να συνεργαστούμε σε διαφόρους τομείς. Δεν θα παρατείνω πολύ το λόγο, μόνο θα θέλω να δώσω ευχές και θα πάρω αφορμή από το γεγονός ότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών φυγατέρων της, της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ πρώτα απ' όλα να σας δίνει ο Θεός σοφία, διότι είναι το πιο βασικό το να έχει κανείς φρόνηση, να έχει σοφία και λέγει μάλιστα ο εκκλησιαστικός συγγραφεύς αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, δηλαδή όχι φόβος με την έννοια του φόβου αλλά του σεβασμού. Και εύχομαι λοιπόν να έχετε σε όλες σας τις επιλογές να έχετε την σοφία του Θεού και πάντοτε να επιλέγετε αυτό που είναι υγιές, αυτό που είναι επικοδομητικό, αυτό που είναι ωφέλιμο για τις ψυχές και τον πολιτισμό και την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Όμως η σοφία έχει και άλλα παρεπόμενα. Έχει την πίστη στον Χριστό και στις αξίες και στα ιδανικά του γένους μας, την ελπίδα ότι όλο και κάτι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και έχοντας συνεργό μας το Θεό και την αγάπη που είναι το πιο σημαντικό διότι στις μέρες μας νομίζω ότι το μέγα ζητούμενο είναι η αγάπη να ενδιαφερόμεθα και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί το Θεό. Με τη Θεία Χάρη και τις ευλογίες της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, ξεκινούμε σήμερα τη νέα λυκειακή χρονιά. Ευχή και προσδοκία όλου του ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων είναι να κάνουμε μία καλή αρχή, ώστε η νέα χρονιά να είναι αποδοτική, δημιουργική και γεμάτη χορό. Καλωσορίζουμε τους νέους χορευτές μας, μικρούς και μεγάλους, που έρχονται για πρώτη φορά στο Λύκειο.
Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα είναι μέλη της οικογένειας του Λυκείου και θα είναι πάντα γεμάτα με αγάπη. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας λειτουργεί ως παράρτημα του Κεντρικού Λυκείου Ελληνίδων της Αθήνας από το 1979. Είναι το μοναδικό στον ακριτικό Εύρο και αποτελεί σημαντικό πυλώνα πολιτισμού στην περιοχή με έντονη ανθρωπιστική, πολιτιστική και κοινωνική δράση. Με στόχο πάντα τη διάσωση και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τη βελτίωση τη θέση της γυναίκας και της μητέρας. Νέο γραμματέα εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη θέση της Μαρίας Μανάβη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε, εκλέχθηκε ο Κώστας Ζαχαρίας. Ο κύριος Ζαχαρίας έχει μακρά θητεία στην αυτοδιοίκηση, όμως στις προσεχείς εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος. Αλλαγές στη θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Μανάβη. Η Μαρία Μανάβη ανεξαρτητοποιήθηκε από το Συνδυασμό Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζό και βάσει νομοθεσίας έπρεπε να αντικατασταθεί. Νέος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Κώστας Ζαχαρίας. Ο γραμματέας δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, παρόλα αυτά όμως για μένα είναι μεγάλη τιμή το αποτέλεσμα αυτό της εκλογής. Σας ευχαριστώ πάλι από την καρδιά μου. Καλό αγώνα και έχουμε προεκλογικό αγώνα. Καλό αγώνα να έχετε, καλό αποτέλεσμα να φέρουμε για την πόλη μας. Και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όλοι εύχομαι να είμαστε συγκυριωμένοι, αγαπημένοι και μετά τις εκλογές να ξεχαστούν όλα και όλοι για τον τόπο, όλοι για την πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Ζαχαρίας, με μεγάλη και πολύχρονη παρουσία στα κοινά, δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Εν ώψη των δημοτικών εκλογών, η Δημοτική Τηλεόραση παρουσιάζει υποψηφίους συμβούλους από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο των παρουσιάσεων υποψηφίων συμβούλων από όλους τους συνδυασμούς που διεκδικούν το Δήμο Ορεστιάδας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, έχουμε μαζί μας απόψε τον κύριο Σταμάτη Γκατζίδη. Ο κύριος Γκατζίδης είναι γνωστός για τους αγώνες του όλο αυτό το διάστημα μέσα από την συνδικαλιστική του πορεία. Γενικά σε κάθε κοινωνικό αγώνα τον βρίσκουμε μπροστά. Είναι μαζί μας σήμερα με την ιδιότητα του υποψηφίου συμβούλου με τη λαϊκή συσπήρωση Ορεστιάδας. Κύριε Γκατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και θα θέλαμε να ακούσουμε τις θέσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις του συνδυασμού που εκπροσωπείτε. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Γκατζίδη, με ένα πολύ σοβαρό θέμα, με το δημογραφικό. Ναι. Ας τα βάλουμε όμως, κυρία Μαυρίδου, σε μια σειρά. 8 Οκτώβρη έχουμε δημοτικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές και εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και του Δήμου μας, αλλά και όλες τις Θράκες, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκες, να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Γιατί έχουμε μπροστά μας τεράστια προβλήματα, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και θα χρειαστεί η φωνή μας και η αγωνιστικότητά μας μέσα και μέσα στα δημοτικά, κοινοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Πρώτα είναι ανάγκη, κυρία Μαυρίδου, να συγκρουστούμε, θα απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, να συγκρουστούμε με την πολιτική όλοι. Και οι κοινότητες και οι Δήμοι και τα συνδικάτα και οι φοιτητικοί σύλλογοι και όλοι με την πολιτική που καθημερινά φτωχαίνει τον Έλληνα εργαζόμενο. Και είναι η πολιτική της ακρίβειας, καθημερινά με τον πληθωρισμό η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μειώνεται. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειάζεται αγώνας. Πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διαλύσει κυριολεκτικά τις υπηρεσίες, τις υποδομές με την αδιοριστία που έχουν επιβάλει και με το μέτρο εκείνο κόστος όφελος που θα σας εξηγήσω σε λίγο. Πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές που αφήνουν ανοχήρωτη την περιοχή μας και όλη την Ελλάδα το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια από τις φυσικές καταστροφές. Φέτος ο Εύρος έπαθε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές, κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στο περίφημο δάσος της Δαδιάς. Και φυσικά
Γι' αυτό δεν φταίνε μόνο η κλιματική αλλαγή όπως λένε, αλλά οι πολιτικές. Όταν το δασαρχείο του Δημοτήχου που έχει στην ευθύνη του 2 εκατομμύρια στρέμματα έχει μόνο 8 δασοφύλακες και ο κάθε δασοφύλακας έχει 250.000 στρέμματα να φυλάξει, να προστατεύσει, καταλαβαίνετε ποιος έχει την ευθύνη που καίγονται τα δάση και μετά πλημμυρίζουμε. Πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν διαλυθεί και γενικότερα για τις υπηρεσίες. Πήγαμε προχθές, επισκεφθήκαμε τη ΔΕΚ εδώ στο Σοφικό. Δύο υπάλληλοι, ήταν 25 και έχουν μείνει 2. Έχει να γίνει διορισμός από το 2000 τόσο. Και αυτοί έχουν στην ευθύνη τους να φροντίσουν τους δρόμους από τη Μάντρα μέχρι το Ορμένιο. Και οι δυο να σημειώσω είναι πάνω από 60 χρονών. Έχουμε τις πολιτικές και φτάνω και σε αυτό το δικό σας. Πρέπει να αντιπαλέψουμε την πολιτική, τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει την Εδωχώρα, το Βόρειο Εύρο κυρίως, στην ερημοποίηση, κυριολεκτικά, πληθυσμιακή κατάρρευση. Ποιος ευθύνεται? Οι πολιτικές αυτών των κυβερνήσεων. Δεν θα αντιπαρατεθεί ούτε ο Μέτιος, ούτε οι δήμαρχοι, οι κυβερνητικοί. Η λαϊκή συσπήρωση πρέπει να μπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει να συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές. Ο Εύρος μετατρέπεται σε αμερικάνικη βάση. Όλες οι άλλες παρατάξεις σιωπούν. Μόνο η λαϊκή συσπήρωση μπαίνει μπροστά και φωνάζει για τους κινδύνους που θα έχει ο νομός μας, γιατί γινόμαστε στόχος αντιπίνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει έναν κανόνα κόστος όφελος. Χρηματοδοτεί μόνο τα έργα που φέρνουν κέρδη. Δεν χρηματοδοτεί τα αντιπλημμυρικά. Τα αναχώματα στον Ερυθροπόταμο παραμένουν ανοιχτά. Αύριο με την πρώτη βροχή θα πλημμυρίσουμε και θα μας πούνε η κλιματική αλλαγή φταίνει. Απαγορεύει τις προσλήψεις. Έχουν ερημώσει όλες τις υπηρεσίες. Και ένα τελευταίο να πω ότι πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν αφαιρεθεί κρίσιμες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, έρχονται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα δάση μας και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε το δικαίωμα να πούμε μόνο τη γνώμη μας. Όχι να αποφασίσουμε ότι εδώ δεν το θέλουμε, καλύτερα είναι να πάει εκεί. Όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο επενδυτής. Είναι λοιπόν πολλά τα προβλήματα, αλλά το κύριο, κυρία Μαυρίδου, σήμερα είναι να αποφασίσει ο λαός μας να συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές και εμείς θα είμαστε πρωτοπορία. Γι' αυτό και τους καλούμε 8 Οκτώβρη να δυναμώσει την λαϊκή συσπήρωση παντού, στις κοινότητες, στους δήμους, στις περιφέρειες, παντού. Θα είναι για το καλό του, θα είναι για το συμφέρον του. Στη συνεδριά στο Δημοτικό Συμβουλίο, κύριε Γκατζίδη, ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης πολύ συχνά αναγάγησε τοπικά θέματα, θέματα που αφορούν την γενική κυβέρνηση, την γενική πολιτική. Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει φωνή, λόγο να διεκδικήσει πράγματα, αλλαγές πολύ σημαντικές, αυτές τις οποίες αναφερθήκατε, βεβαίως, γιατί όλα έχουν μια απόρρεια, έχουν μια σύνδεση. Και καλά κάνει ο εκπρόσωπός μας, ο Κώστας ο Ζαλοφλής, που θα είναι και πάλι επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας, υποψήφιος, γιατί επιμένουμε, γιατί όλα εξαρτώνται από την κεντρική εξουσία. Αυτή έχει τον κουρβανά, αυτή έχει το ταμείο. Αν μας δώσει χρήματα, θα λύσουμε προβλήματα. Εάν δεν μας δώσει, δεν θα λύσουμε. Αλλά γενικότερη φιλοσοφία μας, δικιά μας, είναι η εξής. Ο Δήμος, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ενδιαφέρεται για όλα τα προβλήματα που βασανίζουν το λαό μας. Για όλα. Δεν μπορεί να κλείνει το αγροτικό ιατρείο και να λέει ο πρόεδρος του χωριού δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Όχι, θα πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο, στους διοικητές, να τους πει τι γίνεται εδώ. Και για τα ζητήματα της υγείας πρέπει να έχει λόγο και για τα ζητήματα της παιδείας και της ανεργίας και των υποδομών και των δρόμων και των αντιπλημμυρικών έργων. Για όλα πρέπει να έχει λόγο και να αποφασίζει και να φωνάζει και να διεκδικεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό καλά κάνει ο Κώστας ο Ζαλουβλής που βάζει πάντα, συνδέει τα τοπικά με την κεντρική διοίκηση.
Κύριε Κατζίδη, το συμπέρασμα που βγαίνει ότι εσείς ζητάτε και αυτό θα κάνετε, όπως μέχρι τώρα κάνετε, να είναι πιο διεκδικητική και η Δήμη σε γενικότερα προβλήματα, γιατί πολλά προβλήματα είναι γενικά και στα πιο τοπικά, και στις εκλογές αυτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή αυτή. Ήταν μια σύντομη παρουσίαση. Δίνετε όμως το στίγμα σας και τον τρόπο με τον οποίο θα διοικήσετε, εάν και εφόσον, και το ευχόμαστε, θα είστε στην επικεφαλή, θα είστε στο Δήμο Ορεστιάδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να κλείσουμε και εδώ με την ευχή. Καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλώντας όλους να ενισχύσουν παντού, περιφέρεια, δήμους, κοινότητες, τη λαϊκή συσπήρωση. Έκκληση προς τους Ευρωβουλευτές απίφθινε από την αίθουσα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, να στηρίξουν τις τροπολογίες που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην έκθεση του 2022 για την Τουρκία. Οι εν λόγω τροπολογίες καλούν την Τουρκία να σεβαστεί το θρησκευτικό χαρακτήρα πολιτιστικών μνημείων, όπως η Αγία Σοφιά και η Μονή της χώρας, καθώς και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ καταδικάζουν απερίφραστα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκεκριμένα, η κυρία Σιμακοπούλου επισήμανε ότι η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές για την επιδείνωση της κατάστασης σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελευθερίας του λόγου, λειτουργίας του κράτους δικαίου και δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Ειδικότερα, αναφερόμενοι στα τμήματα της έκθεσης που σχετίζονται με την Ελλάδα, η Ευρωβουλευτής καλωσόρισε το γεγονός ότι η έκθεση κατακρίνει ξεκάθαρα το κάσους Μπέλη, καταδικάζει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, αλλά και την εργαλειοποίηση των μεταναστών από την τουρκική κυβέρνηση. Τόνισε μάλιστα ότι σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Κλείνοντας, η κυρία Σιμακοπούλου είπε ότι αν μη τι άλλο, η παράληψη αυτών των αναφορών που ήταν και πέρσι στην έκθεση μπορεί να στείλει λάθος μήνυμα στην Άγκυρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές στην επιδείνωση της κατάστασης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας του λόγου, λειτουργίας κράτου δικαίου και δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, κατακρίνει ξεκάθαρα το κάζους Μπέλη, καταδικάζει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, αλλά και την εργαλειοποίηση των μεταναστών από την τουρκική κυβέρνηση. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ να στηρίξετε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίες καλούν την Τουρκία να σεβαστεί το θρησκευτικό χαρακτήρα πολιτιστικών μνημείων όπως είναι η Αγία Σοφιά και η Μονή της χώρας, αλλά και το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ καταδικάζουν απερίφραστα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν μη τι άλλο, η παράληψη αυτών των αναφορών, που ήταν και πέρυσι μέσα στην έκθεση, μπορεί να στείλει λάθος μήνυμα στην Άγκυρα. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Ανοίγει προσμέτρηση των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 και αφορά όλων των ειδών της προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή τριετίες των κατώτατων ή πενταετίες ή άλλες κλίμακες, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας. Αμέσως μετά τη σχετική εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο αναφέρει: με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 κάθετος 2012 είχαν ανασταλεί και άρα δεν έτρεχαν και δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10%. Ωστόσο, θα ισχύσουν τα εξής. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012, θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά. Άρα, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα τρέχει ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως στην προϋπηρεσία του 10% ανατριετία. Επεξηγηματικά, 780 ευρώ από 0 έως 3 χρόνια, 858 ευρώ από 3 έως 6 χρόνια, 936 ευρώ από 6 έως 9 χρόνια και 1014 ευρώ με πάνω από 9 έτη για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν τη 14η Φεβρουαρίου 2012. Εργαζόμενος με πρόσληψη 1η 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων,
Το δικαίωμα ορίμανσης της πρώτης τριετίας ενεργοποιείται την 1η Ιανουαρίου 2024 και καθιστάται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1η Ιανουαρίου 2025 με αύξηση 10% επί του τότε ισιόντος βασικού μισθού. Εργαζόμενος με πρόσληψη 1η 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων, το δικαίωμα ορίμανσης της δεύτερης τριετίας ενεργοποιείται την 1η Ιανουαρίου 2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1η Ιανουαρίου 2025 με αύξηση 20% επί του τότε ισιόντος βασικού μισθού. Εργαζόμενος με πρόσληψη 1η 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων. Το δικαίωμα ρήμανσης της πρώτης τριετίας ενεργοποιείται την 1η Ιανουαρίου 2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 9 ετίας την 1η Ιανουαρίου 2025 με αύξηση 30% επί του τότε ισιόντος βασικού μισθού. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με την περιήγηση στην τοπική κοινότητα του Δήμου Ορεστιάδας. Οι περισσότεροι πρώτοι κάτοικοι του φυλακίου ήταν πρόσφυγες γκαγκαβούζιδες που κατάγονταν από τα χωριά της Ανατολικής Θράκης, Δίδυμο, Νίκη, Νιώβη, Κρασοχώρη, Άγιος Γεώργιος και Σοφίδες. Οι γκαγκαβούζιδες εγκαταστάθηκαν το 1923 κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πρόσφυγες ήρθαν στο φυλάκιο επίσης από τα χωριά Ορτάκιο, Γκαδουροχώρη, Κοζούλτσα της Βόρειας Θράκης, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Σιμενλή, που σημαίνει φυλάκιο. Ονομάστηκε έτσι από την ελληνική διοίκηση καθότι υπήρχε παλιότερα ένα στρατιωτικό φυλάκιο που όριζε την ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Η θέση του χωριού ήταν κύρια σημασία διότι βρίσκεται ακριβώς στα μέσα του δρόμου Ορτάκιο και Αδριανούπολης. Αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι σε αρκετούς χάρτες όπου δεν αναφέρονται τα υπόλοιπα γειτονικά χωριά σημειώνεται το Σιμενλή, αλλά και από το ότι το 1914 λειτουργήσε το γειτονικό γραφείο στο φυλάκιο, σφραγίδα το οποίο σώζεται μέχρι και στις μέρες μας με την ημερομηνία 4 Εβδόμου 1914. Στο φυλάκιο επίσης εντοπίστηκαν προϊστορικές τοποθεσίες που χρονολογούνται στο 3000 με 1000 π.Χ. Στο φυλάκιο υπάρχει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο με αεροδιάδρομο μήκους 1,5 χιλιόμετρου που χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ελληνική Τεχνική τη δεκαετία του 1970 όταν κατασκευαζόταν αρδευτικά έργα στην περιοχή. Η οικονομία του χωριού κατά κύριο λόγο βασίζεται μέχρι και σήμερα στον αγροτικό τομέα. Τη δεκαετία του 1960 όμως η ενεργία και η ανέχεια έπληξε το χωριό με αποτέλεσμα τη μαζική μετανάστευση σχεδόν του μισού πληθυσμού των κατοίκων είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε κυρίως στη Γερμανία.